Έχουμε ένα νομοσχέδιο με το οποίο βασικά αντιμετωπίζει μια τροποποίηση μιας σύμβασης. Μια σύμβαση που έγινε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ το 2018, που επί της ουσίας ήταν μια δυνατότητα στο ΟΝΑΣΙΟ Ίδρυμα να επεκτείνει το ΟΝΑΣΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και με νέες μονάδες. Επί της ουσίας, λοιπόν, τι έχουμε με αυτή τη σύμβαση, την οποία ήταν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, μια επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της υγείας. Γιατί το ΟΝΑΣΙΟ δεν είναι μια επιχειρηματική μονάδα στον τομέα της υγείας. Δεν ανοίξει το δημόσιο σύστημα υγείας. Άρα λοιπόν έχουμε μια μορφή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Που αυτό αποτελεί και την απαρχή, θα το λέγαμε, τη βασική αιτία της υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Από αυτή την άποψη λοιπόν, θέλω, αναφέρθηκε αναλυτικά ο εισηγητής μας στα ζητήματα που προβλέπεται στο νομοσχέδιο, που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Μιλώντας για το νομοσχέδιο, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη γενική αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία, κάνοντας μια φιλότιμη προσπάθεια να οροποιήσει την κατάσταση στον τομέα της υγείας. Όμως, η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία δεν διαμορφώνεται αυθαίρετα. Διαμορφώνεται από την αντικειμενική εικόνα, διαμορφώνεται από την πραγματικότητα την οποία βιώνουν τα λαϊκά στρώματα όσον αφορά τα ζητήματα της υγείας. Έτσι λοιπόν, αυτή η εικόνα καθορίζεται από τις πολύ μεγάλες ανεπάρκειες που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Καθορίζεται από τις χρονοβόρες διαδικασίες. Εδώ υπάρχουν πολύμινες λίστες αναμονής, ακόμη και για απλά ιατρικά ραντεβού. Στην πρώτη φάση της πανδημίας οδηγήθηκαν σε αναβολή δεκάδες χιλιάδες τακτικά χειρουργεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνει ο κόσμος. Από αυτή λοιπόν την άποψη, όλη αυτή η εικόνα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αποτέλεσμα των πολύ μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, των πολύ μεγάλων ελλείψεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό και σε υποδομές. Και βεβαίως είναι αποτέλεσμα και μιας επί της ουσίας ανύπαρκτης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτή την εικόνα καταγράφουν και η δράση των υγειονομικών, η φωνή των υγειονομικών που προσπάθησε να τους πλέξει το εγκόμιο Υπουργός, αλλά ξέχασε να τονίσει εδώ πέρα τις συνεχείς προσπάθειες τις οποίες κάνουν οι υγειονομικοί, τις αγωνιστικές κινητοποίησεις τις οποίες η κυβέρνηση τις αντιμετωπίζει ενίοτε και με τα ΜΑΤ και με τα χημικά. Και βεβαίως αυτή η εικόνα, η οποία παρουσιάζει το δημόσιο σύστημα υγείας όχι μόνο εμέσω πανδημίας αλλά και πολύ πιο πριν, είναι διαχρονικής ευθύνης. Διαχρονική ευθύνη όλων των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Γιατί προσαρμόζουν τις ανάγκες για την υγεία στη λογική του κόστους. Άρα λοιπόν πρέπει το κόστος να είναι διαχειρίσιμο. Διαχειρίσιμο για ποιον? Όχι για τις ανάγκες, την ικανοποίηση των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων, αλλά στη βάση των επιδιώξεων των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η λογική της ύπνωσης του κόστους για την υγεία οδήγησε στην υποβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας, οδήγησε στο κλείσιμο νοσοκομείων και εργαστηρίων και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Κλείσανε νοσοκομεία. Για παράδειγμα, το νοσοκομείο του Θώρακος στην Πάτρα, το οποίο ήταν εξειδικευμένο νοσοκομείο σε πνευμονολογικές παθήσεις, έκλεισε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η μία κυβέρνηση δίνει τη σκυτάλη στην άλλη. Δεύτερον, αυτή η λογική του κόστους συνέβαλε στο να ανατραπούν οι εργασιακές σχέσεις στους υγειονομικούς, στους νοσηλευτές. Έτσι λοιπόν, αντί για μόνιμη εργασία, έχουμε κλιμάκωση
των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, για παράδειγμα των επικουρικών γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι πληρώνονται από τα ίδια έσοδα των νοσοκομείων, των δημόσιων νοσοκομείων που λειτουργούν ως επιχειρηματικές μονάδες. Για τα απογευματινά ιατρία τα διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις, οι οποίες πέρασαν. Για να καλύπτουν δηλαδή τις ανάγκες τους μέσα από τη συμμετοχή των νοσηλευόμενων στους χώρους αυτούς. Και βεβαίως αυτές οι ανατροπές και σήμερα υπάρχουν, γενικεύονται, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι εν μέσω πανδημίας έχουμε πολύ μεγάλες μετακινήσεις νοσηλευτικού προσωπικού, προσπαθώντας μερικά να καλύψουν κάποιες τρύπες, ανοίγοντας όμως άλλες πολύ μεγαλύτερες από εκεί όπου φεύγουν. Και όλα αυτά βεβαίως στη λογική της ανάπτυξης, της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στον τομέα της υγείας, είτε είναι το ιδιωτικό είτε είναι το δημόσιο, που αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα έρχεται επί της ουσίας σε αντίθεση, συγκρούεται με τον κοινωνικό χαρακτήρα της υγείας, που πρέπει να έχει υγεία. Έτσι λοιπόν, έχουμε να κάνουμε μια συνειδητή επιλογή όλων των κυβερνήσεων στην υποβάθμιση του δημόσιου τομέα της υγείας, που αντί να παρέχεται αναβαθμισμένη από το κράτος σε όλους ισότιμα τους πολίτες, μετατρέπεται σε ατομική ευθύνη. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε ως εδώ, εν μέσω πανδημίας, εξαιτίας μιας πολιτικής που μετράει την υγεία και τη ζωή του λαού με τη μεζούρα του κόστους, υπονομεύει την ανάγκη να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό και υποδομές για να αντιμετωπίζονται οι τρέχουσες αλλά και οι έκτακτες περιπτώσεις όπως σήμερα στην πανδημία. Και βέβαια δεν ισχύει ο ισχυρισμός ότι το κράτος δεν έχει λεφτά, δίνοντας δισεκατομμύρια είτε για εξοπλιστικά προγράμματα είτε για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την αποθέωση της ατομικής ευθύνης θέλει να κρύψει τις διαχρονικές κρατικές ευθύνες για το σμπαράλιασμα του δημόσιου συστήματος υγείας. Και την ίδια ώρα, με αφορμή την πανδημία, η κυβέρνηση εξαπολύει μαζί με το κεφάλαιο ένα νέο γύρο επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζόμενων, με το βλέμμα στραμμένο στην αντιμετώπιση της καπιταλιστικής κρίσης. Εφαρμόζει à la carte επιστημονικές συστάσεις, κουνώντας το χέρι στους νέους και ταυτόχρονα κλείνει τα μάτια στην τεράστια έλλειψη μέσων προστασίας στους χώρους δουλειάς, στο συνωστισμό που υπάρχει καθημερινά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενθαρρύνει το ξεσάλωμα της εργοδοσίας. Αντί ο χρόνος που κερδίθηκε στην πρώτη φάση της πανδημίας να αξιοποιηθεί για τη στελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας με μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών, εφαρμόζεται η πολιτική των μετακινήσεων. Ήδη στο δίθεν θωρακισμένο δημόσιο σύστημα υγείας, όπως λέει η κυβέρνηση, ξαναεμφανίστηκε ο συνωστισμός των ράτζων στις εφημερίες των νοσοκομείων. Από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι η προστασία της δημόσιας υγείας σήμερα, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, απαιτεί να υπάρξει επαρκής αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη στήριξη όλων των δημόσιων μονάδων υγείας, για τις τρέχουσες αλλά και για τις έκτακτες ανάγκες του. Να καταργηθεί κάθε πληρωμή και συμμετοχή του λαού για νοσήλια, εξετάσεις και φάρμακα. Να γίνουν μαζικά προσλήψεις με μόνιμη σχέση εργασίας υγειονομικού αλλά και άλλου προσωπικού όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στο ΕΚΑΒ, στην υπηρεσία βοήθειας στο σπίτι και βεβαίως η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα από την οποία εξαιρέθηκαν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι στην υγεία, χωρίς όρους και προϋποθέσεις που εργάζονται με παντός είδους προσωρινές σχέσεις εργασίας. Να επαναλειτουργήσουν πλήρως όλες οι δημόσιες μονάδες υγείας, τα εργαστήρια και αυτά που έχουν κλείσει και αυτά που υπολειτουργούν. Να αναπτυχθούν και να στελεχωθούν, αλλά και να εξοπλιστούν όλα τα κέντρα υγείας και οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τόσο ώστε να λειτουργούν σε 24-ωρη βάση όλο το χρόνο αποσυμφορώντας τα νοσοκομεία. Να αναπτυχθούν τουλάχιστον 3.500 κρεβάτια ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία, αυτά που είναι απαραίτητα για να καλύψουν τις τακτικές ανάγκες και όχι μόνο τις έκτακτες λόγω της πανδημίας. Να εξασφαλιστεί η αναγκαία ποσότητα και ποιότητα προστατευτικών μέσων και υγειονομικού υλικού. Να εφαρμοστούν μέτρα προληπτικού ελέγχου αλλά και πλήρη εφαρμογή
των μέτρων προστασίας των εργαζόμενων στους χώρους δουλειάς, όπως και να γίνονται δωρεάν διαγνωστικά τεστ στους εργαζόμενους με ευθύνη της εργοδοσίας. Να καταργηθεί κάθε εκχώρηση και εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην υγεία. Αυτά είναι βασικά μέτρα τα οποία μπορούν σήμερα ως στόχοι πάλι να συμβάλλουν στην προστασία της υγείας του λαού. Βεβαίως το ΚΚΕ είναι γνωστό ότι παλεύει για μια κοινωνία με μια τέτοια οργάνωση της παραγωγής και των υπηρεσιών αλλά και όλης της οικονομίας που η ανάπτυξή της θα καθορίζεται με αποκλειστικό γνώμονα το κέρδος. Όχι το κέρδος αλλά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και στην υγεία. Με υπηρεσίες καθολικές, κατοχυρωμένες που θα διασφαλίζει το λαϊκό κράτος με πλήρη αξιοποίηση όλων των σύγχρονων δυνατοτήτων που προσφέρει η επιστήμη και η τεχνολογία. Και αυτός βεβαίως είναι ο σοσιαλισμός που αποτελεί την απάντηση στη σημερινή βαρβαρότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Και επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, στον χρόνο που απομένει, να αναφερθώ στην τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας, με την οποία υποτίθεται, με βάση τις κυβερνητικές διακηρύξεις, ότι αντιμετωπίζει τον σύνολο των καταστροφών που πάθανε οι αγρότες από τον Ιαννό. Καταρχάς, είναι μια τροπολογία κατ' εξαίρεση. Ισχύει μόνο για τις πληγήσες περιοχές και την πληγήσα και την κατεστραμμένη αγροτική παραγωγή εξαιτίας του Ιαννού. Και μόνο για τον Ιαννό. Δεν θα ισχύει και για άλλες που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, ούτε ισχύει για προηγούμενες. Λίγο πριν τον Ιαννό είχαμε τις πλημμύρες, τις καταστροφικές πλημμύρες στην Εύβοια. Όμως εξαιρείται η Εύβοια από τα ίδια μέτρα αντιμετώπισης των αποζημιώσεων όπως γίνεται στις πληγήσεις περιοχές από τον Ιαννό. Ή η Λακωνία με τις καταστροφικές πυρκαγιές, η Λακωνία με τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Δεύτερο ζήτημα, πέρα από το προσωρινό χαρακτήρα και το κατεξαίρεση της τροπολογίας. Δεν καλύπτει, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, το 100% των ζημιών. Γιατί επί της ουσίας τι καλύπτει, την ασφαλισμένη αξία. Που η ασφαλισμένη αξία μπορεί να είναι μικρότερη από την πραγματική αξία. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Η πραγματική αξία της παραγωγής που καταστρέφει να είναι πολύ μικρότερη, να είναι πολύ μεγαλύτερη από την ασφαλισμένη αξία. Και βεβαίως αφήνει απ' έξω από την αποζημίωση όλους αυτούς οι οποίοι δεν μπορούσαν τους αγρότες να ασφαλίσουν την παραγωγή. Αυτοί δεν πρόκειται να αποζημιωθούν, δεκάρατσακης, και αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθήθηκε διαχρονικά από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, την τελευταία δεκαετία επί της ουσίας, όπου επέβαλαν τη συμμετοχή των αγροτών στην ασφάλιση της παραγωγής τους. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο μειώθηκε η κρατική συμμετοχή στον ΕΛΓΑ, αλλά αντίθετα για μια δεκαετία δεν μπήκε ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό στα ταμεία του ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ο ΕΛΓΑ αυτή τη εικόνα της έλλειψης κεφαλαίων, αλλά και ταυτόχρονα της πολύ μεγάλης υποστελέχωσης της οποίας έχει. Και σε αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντική η τροπολογία του ΚΚΕ για τους 12 εργαζόμενους στον ΕΛΓΑ, οι οποίοι οδηγούνται στην απόλυση μετά τη δικαστική απόφαση και οι οποίοι πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να παραμείνουν στη δουλειά τους. Γιατί είναι έμπειροι, δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια και καλύπτουν βεβαίως πάγιες ανάγκες του ΕΛΓΑ. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η υποστελέχωση του ΕΛΓΑ, ο οποίος οδηγείται σε μια πορεία ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης αγροτικής παραγωγής, οδηγούμαστε στο αποτέλεσμα της αργής εκτίμησης των καταστροφών, άρα και της υποεκτίμησης των καταστροφών από τις πλημμύρες. Και από αυτή την άποψη έχουμε μικρότερη εκτίμηση της ζημιάς που έγινε και επί της ουσίας η τροπολογία δεν καλύπτει το σύνολο των απολειών στο εισόδημα. Για παράδειγμα, στα νησιά του Ιωνίου, εξαιτίας του Ιαννού, μια σειρά νέα λιόδεντρα ξεριζώθηκαν. Για να 5-6 χρόνων, για να μπορέσουν αυτά να αναπτυχθούν, θέλουν άλλη μια πενταετία. Δηλαδή, ουσιαστικά, δηλαδή, πήγε πίσω
για 5 χρόνια το εισόδημα αυτών οι οποίοι είχαν τοποθετήσει τα νέα λιόδεντρα. Αυτή η απώλεια εισοδήματος θα καλυφθεί με κάποιο τρόπο. Με κανέναν απολύτως τρόπο δεν πρόκειται να καλυφθεί. Και το τρίτο στοιχείο το οποίο υπάρχει είναι οι καθυστερήσεις στην αποζημίωση. Παρά τις διακηρύξεις του Υπουργείου ότι η προκαταβολή θα δοθεί μέχρι τα μέσα Οκτώβρη, ξεπεράσαμε τα μέσα Οκτώβρη. Ήδη με την πρόβλεψη που γίνεται από την τροπολογία μιλάει για το Γενάρη επί τους ίδιες τις αρχές του χρόνου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι αγρότες που καταστράφηκαν να ξαναμπούν στα χωράφια τους, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να ξανά καλλιεργήσουν αυτό το διάστημα το οποίο είναι κρίσιμο. Από αυτή την άποψη λοιπόν η ανάγκη και η απέτηση η οποία προβάλλει το αγροτικό κίνημα για να δοθεί άμεσα το 70% ως προκαταβολή των αποζημιώσεων από τις καταστροφές που πάθαν, πρέπει να γίνει πραγματικότητα και από αυτή την άποψη το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην καταβολή του 70% των αποζημιώσεων μέχρι τα μέσα του Νοεμβρίου.